το τζάμπολ με την ομάδα της ΑΕΚ να έχει την πρώτη κατοχή. Και τον Τούκι Μπράουν να αλλάζει με τον Σιζόπουλο. Μαντοβάνι στον Γκρέσαμ. Θα γυρίσει αυτός, θα στοχίσει το φόλο από το χωρίς κορθήν άστοχο. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στυλιανού για τρεις μέσα. 0-5 ο Νίκος Στυλιανού. Μαντοβάνι θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί. Για τρεις ο Σιζόπουλος είναι άστοχος. Το ριμπάντο τον Μπέρνς. Ο Μπέρνς περνάει στον Στυλιανού. Ο Μπέρνς θα σουτάρει για τρεις. Μέσα και αυτό, 0-8 για τον Κεραυνό. Ποστάρει ο Νίκος Στυλιανού. Περνάει στον Ντόμας. Περνάει κάτω από το καλάθι, αστοχή. Φόλου όμως από τον ίδιο. 10-0. Πολύ καλά ξεκινάει ο Κεραυνός. Με το μίσματς του Στυλιανού είδαμε πώς δημιουργεί ευκαιρίες και για τους συμπαίκτες του στις τελευταίες. Ο Μπράουν δεν μπορεί να ξεμαχαριστεί από τον Σάιμον Μιχαήλ. Έτσι ο Χόλσμπορκ πήγε μόνος μέχρι το καλάθι, αστόχησε. Το rebound από τον Τόμας. Δεν βρίσκει λύσεις η ομάδα της ΑΕΚ. Με εξαίρεση το καλάθι του Γκρέσαμ πριν, που ξεχάστηκε από την άμυνα του Κεραυνού. Και εδώ το τρίποντο από τον Σάιμον Μιχαήλ. 3 στα 3 τρίποντα ο Κεραυνός. Η ΑΕΚ 1 στα 6 shoot. Βγαίνει ο Σιζόπουλος, δίνει ένα screen. Έγινε η αλλαγή στο μαρκάρισμα. Είναι ο Στυλιανού πλέον μπροστά στον Μπράουν που θα κάνει το σουτ και θα ευστοχίσει. Με ένα 6-0 σερί η ΑΕΚ μειώνει στους 11. Με τον τρόπο που έφυγε η αλήθεια είναι ότι δεν φάνηκε κάτι ανησυχητικό. Θα δούμε, θα γίνει. Τόμας θέλει να αποστάρει, θα βγάλει τελικά στον Μίσουλα. Ο Μίσουλα με τον Παντελή. Ωραία η πάσα του στον Τόμας από μακριά για τρεις μέσα. 4 στα 5 τρίποντα ο Κεραυνός, 0 στα 5 η Πετρολίνα ΑΕΚ. Μπράουν. Μαντολόπουλος στον Παντελή. Τώρα το τρίποντα από τον Μανολόπουλο, έστοχο. Για δύο. Όχι, το πρώτο τρίποντα. Το πρώτο τρίποντα. Κανού στα 6 δευτερόλεπτα. Για τρεις ο Τόμας. Μπήκε, βγήκε η μπάλα. Το rebound από τον Μπράουν. Πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Σιζόπουλος για τρεις από τη γωνία, μέσα! Ξεσηκώνει στο πόδι το κίτιο αυτό το τρίποντο. 25-30 και βλέπουμε και τον Μανολόπουλο να μπαίνει στο γήπεδο αφού υπάρχει time out για να εψυχώσει τους παίκτες, τους συμπαίκτες του. 25-30. Paul Linksworth κρατάει την μπάλα. Θα περάσει, θα κάνει το σουτ και θα ευστοχίσει. 30-32. Στα 4 δευτερόλεπτα, 3 ο Χόλμσορθ πάει μέχρι το καλάθι, θα σκοράρει, 32-33. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ένα πολύ ωραίο πρώτο ημιχρόνο, γεμάτο αγωνία, τις δύο ομάδες να κλείνουν με έναν πόντο διαφορά η Ρόδοτε. Ο Τόμας θέλει να παίξει ο ένας εναντιωμενός με τον Μανολόπουλο. Θα κάνει το σουτ, εύστοχο για τρεις ο Κερουμπάλη. Κεραυνός είχε 5 παίκτες στα 6.75. Επαναφορά από τον Ντέοντρε Μπέρνς. Για να δούμε το σουτ που θα προσπαθήσει να βγάλει ο Κεραυνός. Ο Μίσουλα προσπάθησε να ξεμακαριστεί. Μπάλα στον Κρουμπάλη που βρίσκει διάδρομο. Κρουμπάλη και θα καρφώσει. 43-50, ένα χάμερ κάρφωμα, πετάει όπως ο Σιζόπουλος, άστοχος. Τέλος λοιπόν της τρίτης περίοδου με αυτό το τρομερό κάρφωμα από τον Ουσμάν Κρουμπάλη. Αστοχή το rebound από τον Στυλιανού. Είναι στον Τίγκα, πάει στο προσοκαλάκι, θα βγάλει στον Μίσουλα. Σταριά τρεις και αστοχή. 47-55 με το τρίποντο του Μίσουλα. 1 στα 5 τώρα ο Ουκρανός. Πασαλής. Ο Χάντε έχει βάλει όλους τους πόντους ΑΕΚ στην τέταρτη περίοδο. Θα σκοράρει και αυτός για τρεις. Μέσα! 50-58. Ένα σπάνιο τρίποντο από τον Πασαλή, από αυτά που κάνουν τη διαφορά σε ένα αγώνα. Θα πάρει το τρίποντο. Εύστοχο.
55-64. Νέο time out. Κρατάει ο Μπέρντς, τώρα θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Ξανά η διαφορά σε διψήφιο αριθμό στους 10. Τη φορά 58-68. Δεύτερη βολή του Μπέρντς. Θα είναι άστοχη, rebound από τον Παντελή. Τρέχει ο αρχηγός του ΑΕΚ. Κλείνεται εκεί όμως, σπαταλά πάρα πολύ χρόνο και κάνει και λάθος. Πανηγυρίζουν οι φίλοι του Κεραυνού. Φίλοι του Κεραυνού, όλοι όρθιοι. Χειροκροτούν την ομάδα τους. Να τους εδώ. Και το πλάνο. Δύο δευτερόλεπτα και τρία δέκατα για το τέλος. Ο Κεραυνός βαστάει γερά την ισοφάριση και θα κυνηγήσει στο Στρόβολο κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Την επιστροφή από 2-0 σε τελικό. Τέλος αγώνα. 69-64. Θα είναι το τελικό σκορ. Ο Κεραυνός λοιπόν ισοφαρίζει τη σειρά 2-2 και την Κυριακή στις 7.30 την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει ο μεγάλος τελικός, ο τελικός των τελικών στον Στρόβολο, στο Κώστας Παπαέλληνας, το κλεισό του Στροβόλου.